Καλή σας μέρα. Εντάξει, επειδή ήμασταν και σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης για τις δύο διαδοχικές δολοφονίες, δεν ξέρω αν συζητήθηκαν καθόλου, αν έχει υποθεί κάτι για τα μέτρα ασφάλειας κτλ. Εντάξει, οι δηλώσεις του κύριου Λοϊζίδη τις ακούσατε κι εσείς όσο προλάβατε. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Ναι, κύριε Αγαπητού, να σας πω ότι αν έχει ένα τομέα ή ένα από τους τομείς που δεν μπορεί να υποβαθμίζουμε ή να αγνοούμε συστάσεις, απόψεις, προβληματισμούς, αυτό βεβαίως είναι ο τομέας, αυτός είναι ο τομέας της ασφάλειας. Ναι. Και οι όποιες εισηγήσεις, οι όποιες προτάσεις είναι πάντοτε καλοδεχούμενες. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να υπογραμμίσω. Έχω προλάβει να ακούσω λίγη από τις συζητήσεις σας. Να πω ότι μετά και από την τελευταία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην παρουσία του Αρχηγού της Αστυνομίας και της Υπουργού Δικαιοσύνης, έχουν ανακοινωθεί κάποια μέτρα, τα οποία και την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου κάποια εξ αυτών θα υλοποιηθούν, είναι ήδη έτοιμα προς υλοποίηση. Υπάρχει και το ζήτημα όμως αυτό που έχω ακούσει της αναδιοργάνωσης της αστυνομίας, της ανακατανομής των οργανικών θέσεων, της αντικατάστασης μελών που ασκούν γραφειακά ή μη επιχειρησιακά, αν θέλετε, καθήκοντα, η οποία αυτή, ακριβώς αυτό το πλάνο, το οποίο αντιλαμβάνεστε δεν χρειάζεται κάποιο χρόνο. Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους και ακόμη νωρίτερα, αν αυτό είναι δυνατόν, να είναι έτοιμο και να μπορέσει ακριβώς να υπάρχει, να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η επιχειρησιακή ικανότητα της αστυνομίας. Κύριε Αγαπητού, το αίσθημα της ασφάλειας και η ασφάλεια ίδια είναι ένα από τα θεμελιώδη. Και δεν πρέπει να κλονίζεται. Δεν πρέπει να κλονίζεται. Γιατί όταν ακούς από τους ίδιους αστυνομικούς να σου λένε ότι νιώθουμε ότι είμαστε ευνουχισμένοι, για παράδειγμα, και ότι κάποια τμήματα δεν έπρεπε να υπάρχουν και πρέπει να δοθεί δύναμη και κίνητρο στον αστυνομικό, γιατί έχουμε ικανούς αστυνομικούς να δουλέψουν, και σου λέει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή, νιώθεις κι εσύ έναν κόμπο στο λαιμό. Πώς να το κάνουμε? Δηλαδή, δημόσια λέγονται. Κύριε Αγαπητού, δεν αντιλαμβάνεστε ότι εγώ τουλάχιστον δεν είμαι σε θέση να κρίνω την αναγκαιότητα ή όχι κάποιον τομέα. Την ίδια στιγμή νομίζω ότι είναι αναγκαίο και ο ίδιος ο κύριος Λοϊζίδης που ήταν εκεί το έχει αναφέρει ότι δεν πρέπει να μηδενίζουμε, δεν πρέπει να αγνοούμε την σημαντική δουλειά που κάνει η κασκίδα καθήκοντα της αστυνομία καθημερινά. Και όπως ταξιδεύει η πληροφορία πλέον, μπορούμε και μαθαίνουμε και έχουμε γνώση των πώς ασκούν τα καθήκοντά τους οι αστυνομικοί. Αστυνομικοί, οφείλω να πω, που είναι από τα σώματα ασφαλείας, όλα τα σώματα ασφαλείας, τα οποία με κίνδυνο της δικής τους ζωής καθημερινά προστατεύουν τον κάθε ένα και την κάθε μια από εμάς. Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα μπορούμε να δούμε και με τις εξελίξεις στην περιοχή που υπάρχει και αυξημένη αστυνόμευση και μέτρα, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν και οι διαστρονομικοί. Στόχος είναι, και αυτό νομίζω θα είναι ένας από τους στόχους που διαρκώς θα ανεβαίνει, να αναβαθμίζονται περισσότερο και οι υπηρεσίες και ο τρόπος που ασκούν τα καθήκοντά της η αστυνομία, και δεν νομίζω να υπάρξει ποτέ η στιγμή που θα πούμε ότι έχουμε φτάσει στο τέλειο, στο άριστο. Διαρκώς θα βελτιωνόμαστε, διαρκώς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Η πολιτεία, στο βαθμό που της αναλογεί, η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία, θα είναι αρρωγός σε οποιασδήποτε ενισχύσεις χρειαστεί για να μπορέσει ακριβώς η αστυνομία να είναι ακόμη πιο αποδοτική από ό,τι είναι σήμερα. Είναι στο πρόγραμμα νέα συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και με την Υπουργό Δικαιοσύνης και με τον Αρχηγό Αστυνομίας? Έχει προγραμματιστεί κάτι νέο? Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, κύριε Αγαπητού, αλλά την ίδια στιγμή αντιλαμβάνεστε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με. Ναι. Επειδή δεν ήξερα αν θα γινόταν, αν δόθηκε αυτό το χρονοδιάγραμμα για αυτά τα μέτρα που θα μας είπατε ότι θα εφαρμοστούν. Την Δευτέρα θα ανακοινωθούν. Ναι. Την Δευτέρα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα ανακοινωθούν τα μέτρα τα οποία τίθενται σε εφαρμογή. Έχει ενισχυθεί ήδη η υπηρεσία ασύλου και μετανάστευσης με 15 άτομα από τις 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα όσα είχαμε πει. Θα γίνουν τη Δευτέρα οι δύο μόνιμες αντιοχλαγωγικές ομάδες, όπως είχε ανακοινωθεί και, μετά την σύσκεψη, και βρίσκεται και σε εξέλιξη πολύ σύντομα η αυτονόμηση της υπηρεσίας διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη που και αυτή εκτιμούμε ότι θα συμβάλλει καταλυτικά και στον τρόπο συλλογής πληροφοριών που έχει η αστυνομία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε γιατί και στο μεταναστευτικό. Ξέρουμε ότι αυτές οι μέρες που θα έρθουν ενδεχομένως να είναι μια
πρόκληση για την Κύπρο, κύριε Λετιμπιώτη, με ενδεχόμενα κύματα μεταναστών από το μέτωπο του πολέμου και όχι μόνο βέβαια, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε δει βάρκες που είναι Σύριοι αυτοί που επιβαίνουν σε αυτές. Αυτό ήταν και μέσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Έχουμε ακούσει και τον κύριο Ιωάννου και το συζητήσαμε και μαζί του. Ποια μέτρα λαμβάνονται ουσιαστικά? Έχουμε κάτι να πούμε, κάποια νεότερη ενημέρωση, αν περιμένουμε όντως ροές? Κυρία Αγαπητού, να πω ότι καταρχάς η χθεσινή σύσκεψη ήταν μια σύσκεψη η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί ούτως ή άλλως, γιατί ακριβώς το μεταναστευτικό είναι μια από τις προτεραιότητες, η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού. Mm-hmm. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει μια αισθητή βελτίωση στην διαχείριση. Έχουμε πετύχει να μειωθούν στο 50% οι αφίξεις στις ροές και να αυξηθούν κατά 50% οι επιστροφές. Μόλις χθες, 1η mm-hmm. Νοεμβρίου, έχουν προσληφθεί επιπλέον 25 εξεταστές. Άρα, με σύνολο, να έχουμε υπερδιπλασιάσει τους εξεταστές που βλέπουν τις αιτήσεις, μειώνοντας κατ' επέκταση τον χρόνο εξέτασης στον 1 με 3 μήνες. Είναι περίπου στο 1/3 από ό,τι εξετάζονταν αιτήσεις προηγουμένως. Είναι ακριβώς γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την καλή εικόνα που γίνονται και πραγματοποιούνται αυτές οι συσκέψεις. Είναι γνωστή η εκστρατεία που γίνεται και θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί προς εντοπισμό παράνομης αδήλωτης εργασίας. Είναι ενδεικτικά και οι αριθμοί οι οποίοι θα δοθούν και στην δημοσιότητα από το αρμόδιο Υπουργείο. Mm-hmm. Αλλά χθες, βεβαίως, υπό τις εξελίξεις, υπό το φως δυστυχώς της κατάστασης όπως εξελίσσεται στην περιοχή μας, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε περίπτωση που οι ροές αυξηθούν λόγω της έκρηθμης κατάστασης στην περιοχή, να μπορέσουμε έγκαιρα να λάβουμε εκείνα τα μέτρα τα οποία θα καταστούν αποτελεσματική την διαχείριση. Ο Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα αποτελέσματα της ενδοϊπηρεσιακής σύσκεψης που πραγματοποίησε πριν από 2 μέρες. Ως προς την ενίσχυση κάποιων δομών, ως προς την επαφή που έχουμε μαζί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για ενίσχυση είτε σε επίπεδο εξοπλισμού είτε σε επίπεδο προσωπικού για την ταχεία εξέταση, αν αυτό παραστεί ανάγκη. Και είναι ακριβώς σε αυτό το επίπεδο που δεν μπορούμε να αγνοούμε την κατάσταση όπως εξελίσσεται και θα πρέπει να την παρακολουθούμε διαρκώς και στενά. Μάλιστα. Λοιπόν, και πριν να σας αποδεσμεύσω, γιατί βλέπω και το ρολόι μου, πάντα το ξέρετε αυτό, το έχω αυτό το κόλλημα με το ρολόι. Μια κουβέντα, σας παρακαλώ. Πήραμε άλλη μια δίμηνη παράταση σε ό,τι αφορά τις εκποιήσεις, κύριε Λετιμπιώτη. Θέλω λίγο, γιατί δέχεται και πειρά η κυβέρνηση για το ότι θα έχουμε κάτι να δώσουμε μετά από αυτή την δίμηνη παράταση μέχρι τέλος του χρόνου που πήραμε. Τι απαντάτε? Κυρία Αγαπητού, να θυμίσω ότι το ζήτημα των εκποιήσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει την κυπριακή κοινωνία και την κυπριακή οικονομία τα τελευταία πολλά χρόνια, χωρίς να έχει υπάρξει μια τελική ρύθμιση και αναστέλλοντας και μεταδίδοντας το πρόβλημα ή το ζήτημα της συζήτησης διαρκώς. Mm-hmm. Αυτή η κυβέρνηση έχει επιδείξει από την πρώτη στιγμή την αποφασιστικότητα να επιληθεί οριστικά το ζήτημα. Γιατί με αυτό το ανοιχτό ζήτημα ούτε η οικονομία μας υποφελείται, αλλά ούτε και οι ίδιοι οι συμπολίτες μας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το πακέτο των μέτρων, το οποίο παρουσιάστηκε και το καλοκαίρι. Ναι. Εκκρεμεί και θα έρθει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου το αμέσως επόμενο διάστημα το νομοσχέδιο για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Τίθεται σε εφαρμογή το πολύ αναμενόμενο σχέδιο ενίκειων αντιδόσεις. Και αυτό που εμείς επιχειρούμε, κύριε Αγαπητού, εκτελεστική εξουσία πάντοτε σε συνεργασία με την νομοθετική εξουσία, είναι επιτέλους να βρεθεί μια οριστική επίλυση, ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους συμπολίτες μας που είναι δανειολήπτες, που δεν είναι εξ επιτετιότητας δικής τους, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, και να μην προστατεύουμε, να μην αφήνουμε, αν θέλετε, στο απειρόβλητο τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Να ρωτήσω, είναι αλήθεια ότι οι τράπεζες σας είπαν «ΟΚ, για τώρα, αλλά σταματήστε, είναι τελευταία φορά, δεν δεχόμαστε κάτι άλλο»? Έχουν ασκηθεί τέτοιες πιέσεις προς τον Υπουργό Οικονομικών? Κύριε Αγαπητού, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι στόχος ούτε της εκτελεστικής εξουσίας και δεν μπορεί να είναι στόχος ούτε της νομοθετικής εξουσίας να μετατεθεί κι άλλο αυτή η συζήτηση. Ναι. Θα πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι αυτή την μέρα, και αυτό δεν το λέμε μόνο προς όφελος κάποιου άλλου, αλλά προς όφελος των ίδιων των συμπολιτών μας, που πρέπει επιτέλους να τους παρέχουμε εκείνα τα εργαλεία, εκείνες τις δυνατότητες, για να μπορέσουν να γνωρίζουν
και να έχουν το δίχτυ προστασίας που είναι αυτή τη στιγμή απαραίτητο για αυτούς. Κύριε Λεπιμπιώτη, έτσι κι αλλιώς, κοντός ψαλμός αλληλούια, εγώ το παίρνω αντίστροφα μέχρι και τα Χριστούγεννα, γιατί κάνω αντίστροφη μέτρηση. 53 μέρες είναι μέχρι τις 25 του Δεκέμβρη, βάλτε άλλες 5. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Θα δούμε αν μπορούμε εκτελεστική εξουσία, όπως είπατε κι εσείς, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, να έχουμε κάτι το οποίο δεν θα μας επιτρέψει ξανά να πάμε από αναστολή σε αναστολή. Ευχαριστώ. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, κύριε αγαπητοί, είναι ότι με νυφαλιότητα, με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, να αντιληφθούμε ότι αυτό επηρεάζει χιλιάδες συμπολίτες μας, αλλά και την ίδια την οικονομία του τόπου μας. Θα μας τα πούν σε λίγο. Θα μας τα πούν σε λίγο. Είναι εδώ ο κύριος Ιερόπουλος, είναι εδώ ο κύριος Παρασκευάς. Θα μας τα πούν όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σύσκεψη. Γεια σας.